Λοιπόν, είναι Τετάρτη και κάθε Τετάρτη λέμε τη πιο γλυκιά καλημέρα. Παρέα με ποιον? Παρέα με τον Παπαχρήστο μας. Παπαχρήστο μου, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το. Καλημέρα. Αρχίζουμε. Καλημέρα, αρχίζουμε με ωραία μουσική, αρχίζουμε με χαμόγελο, αρχίζουμε με καλημέρα. Αφού ο τίτλος της εκπομπής είναι όμορφη μέρα κάθε μέρα, τι να κάνουμε. Έτσι πρέπει. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι πάρα πολύ καλά μετά το ταξίδι στην Κύπρο και την εκπομπή και το προσκύνημα και όλα αυτά, είμαι πάρα πολύ καλά. Το ταξίδι στην Αθήνα. Στην Αθήνα, ναι. Όχι στην Κύπρο. Κύπρος είπα. Ναι. Κύπρο είπα. Λέω. Κάτι σημαίνει αυτό, φαίνεται. Κάτι σημαίνει. Σας περιμένω να έρθετε, γιατί άμα έρθετε, εννοείται ότι πρέπει να τα πούμε και εδώ και εμείς και στο σταθμό. Εννοείται. Δηλαδή, άμα ήρθατε κρυφά και δεν μου το είπατε, δεν το συγχωράω. Το ξέρω. Το ξέρω, το ξέρω. Και για, θέλω να μιλήσουμε, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, Παπαχρήστο μου, για το ταξίδι σας αυτό στην Αθήνα, που έτσι με την ευκαιρία του καλέσματός σας για φιλοξενία στην εκπομπή του συνάδελφου Γρηγόρη Αρναούτογλου, κάνατε όμως, πήγατε και σε διάφορα μοναστήρια. Καταρχάς να πω ότι η εκπομπή ήταν κάτι καταπληκτικό. Να πω ότι στην Κύπρο δεν προβλήθηκε. Εντάξει, θα δω κάποια στιγμή, θα προβληθεί. Θα προβληθεί. Ναι, ο Γρηγόρης είναι πολύ ωραίος, φιλόξενος. Βγήκε η καρδιά μου. Δεν σκέφτηκα τι θα πω, έβγαλα ότι έχει η καρδιά μου. Αυτό που κάνω κάθε Τετάρτη και στην εκπομπή σου, ελπίδα. Σας ευχαριστώ. Τώρα, εδώ είναι ο Γρηγόρης. Ο παππούλης που είδαμε πριν λίγο είναι ο Γεροεκμένιος, ο Σαριδάκης. Πήγα, προσκύνησα αυτοί οι δύο, ο Γεροεκμένιος, ο Σαριδάκης. Και ο Άγιος Νικηφόρος ο Λευρός ζήσανε στην... Δέστε εδώ τι χαμόγελο είχε αυτός ο παππούλης. Και εδώ ένας άλλος χαζούλης παππούλης που ταΐζει τα Περιστέρια. Τα περιστέρια είναι στον Άγιο Ιωάννη στην Κουκιαγμένη, ναι. Όπου είναι το λείψανο του Παπα-Νικόλα του Πλανά. Ο Παπα-Νικόλας του Πλανά ήταν μια μορφή του αιώνα που πέρασε, της εποχής μας δηλαδή, και ήταν ο πρώτος που άνοιξε το χορό από τους νέους απλούς Αγίους. Αυτός τους παππούλιδες που έχουν απλότητα, αγιότητα, αγάπη, οπτιά στην καρδιά του. Και εδώ είναι το καλύβι που έμεινε, το σπιτάκι που έμεινε ο Άγιος Νικηφόρος ο Λυπρός και ο Παπαευμένης. Αυτοί οι δύο παλεύανε με τους λεπρούς της εποχής. Οι λεπροί της εποχής δεν ήταν απλή υπόθεση, ήταν πάρα πολύ πολιτική ασθένεια η λέπρα. Έχανε κομμάτια από το αυτό, δηλαδή σου πέφτανε οι μύτες, σου πέφτανε τα χείλη, τα δάχτυλα, τα χέρια. Ο Άγιος Νικηφόρος κόλλησε από τη λέπρα και έζησε μαζί του. Παρότι ότι είχε γίνει τυφλός στο τέλος, διακονούσε όμως, περιποιούνταν, έπλυνε, καθάριζε όλους αυτούς που ζούσαν γύρω του. Σκληρές εποχές, σκληρές συνθήκες, αλλά η αγιότητα και η αγάπη τον κρατούσε εκεί κοντά του. Στη συνέχεια πάει εκεί και ο Παπαευμένης. Ο Παπαευμένης ο Σαριδάκης, κρητικός, ο τάφος του βρίσκεται στην Εθιά, στην Κρήτη. Και προχθές η απόφαση της Συνόδου της Κρήτης της Εκκλησίας ήταν να ανακηρυχθεί και αυτός, να ζητήσει από το Πατριαρχείο να τον εγγράψει στο σύγχρονο του Αγίου. Οπότε έχουμε έναν Άγιο ακόμα. Για φαντάσου πόσους Αγίους έχει η εποχή μας, απλούς ανθρώπους, οι οποίοι φέραν την αγάπη του Θεού και την ευλογία του Θεού κάτω στη γη. Μάλιστα.
Και είναι μεγάλη υπόθεση, το έχω πολλές φορές, ελπίδα μου, οι άνθρωποι να έχουμε, να κάνουμε φίλο μας έναν Άγιο. Το έλεγε ο κ. Παΐσιος. Όταν πήγαινε κανένας και το έλεγε και το εγώ μόνος μου. Ζω το μαρτύριο της πραξιάς που δεν έχω κανένα να με βοηθήσει, κανένα να με προστατεύσει, κανένα να είναι δίπλα μου. Νιώθω ότι αυτή τη μοναξιά να με βασανίσει. Και τότε με μια απλότητα και ο Παΐσιος το έλεγε, παιδάκι μου, κάνε φίλο σε έναν Άγιο. Γέροντα, και πώς κάνουμε φίλο έναν Άγιο? Έλατε. Άμα τον κάνεις φίλο, θα είναι πρωί, μεσημέρι, βράδυ για σένα εκεί. Και πώς θα τον κάνω φίλο έναν Άγιο, γέροντα? Θα πάρεις να διαβάσεις τη ζωή των Αγίων, όποιος Αγίος εσύ θέλει, και μόλις τελειώνεις τη ζωή του, θα τους λες, Άγιε Νικόλαε, Άγιε Νικόλαε Πλατά, Άγιε Μέν, Άγιε Νικηφόρε. Θέλω να γίνουμε άγιοι, θέλω να γίνουμε φίλοι. Θέλω να γίνουμε φίλοι, θέλω να γίνουμε φίλοι. Και θα δεις ότι κάποιοι από αυτούς θα τους νιώθεις φίλους σου. Θα τους νιώθεις εκεί. Μάλιστα. Εγώ πήγα προχθές, κύριε Πουστινίσο, είναι στο Εργάλιο στην Αθήνα, το παλιό λεπροκομείο. Ναι. Κάθισα έξω, γιατί απαγορευόταν η είσοδος. Μου λέει η security που είναι η κυρία εκεί, λέει, πάτε, δεν επιτρέπεται επί τίποτα να μπεις. Ναι. Κάθισα σε μια άκρη, περίμενε σε ένα πεζούλι. Δεν είπα τίποτα, δεν έκανα. Και κάποια στιγμή έρχεται η ίδια και μου λέει, άγρε πάτερ, σε βλέπω πόσο όμορφα περιμένεις. Πήγαινε μέσα να με στηρίξεις. Πηγαίνω μέσα και τι τύχη είχα. Να είναι η παπαδιά του Παπαστέφανου εκεί, παρόλο το ότι τυχαία πήγε, δεν ήταν η μέρα και η ώρα να πάει. Ναι. Και ήταν από τους μαθητές, από αυτούς που έζησαν τον Άγιο Ευμένιο. Και ξέρεις, ο Άγιος Ευμένιος είχε τόση χαρά. Συνεχώς μίλαγε για τη χαρά, για την ανθρωπιά, για την αγάπη. Η τελευταία του λειτουργία που έκανε, την τελευταία του λειτουργία, πέθανε 23 Μαΐου και η τελευταία λειτουργία ήταν του Πάσχα. Ναι. Ενώ ήταν πλέον πολύ άρρωστος, έτσι δεν μπορούσε ούτε τα πόδια του να πάρει να σηκωθεί, πήγε και έκανε μια λειτουργία και την κράτησε όλο το βράδυ. Τόσο πολύ, λέει, ψάλτης, που εγώ τσατίστηκα γιατί με πήγε από τις 12 το βράδυ, με έφτασε να ξημερώσει. Και να ξαναλέει το Χριστός Ανέστη, και να ξαναλέει το Χριστός Ανέστη, και να φωνάζει, και να λέει, και να χαίρεται, και να τραγουδάει, και να μπαίνει και να βγαίνει στην εκκλησία και να διαβάζει ονόματα, χιλιάδες ανθρώπους ονόματα που του είχαν πει. Και κάποια στιγμή, τελευταίο Χριστός Ανέστη, να το πω, λέει, ξανά να το χορτάσω. Και μετά από λίγες μέρες που έφυγε από τη ζωή, λέει ο ψάλτης, αχ, μόνο παππούς, ήξερε ότι θα φύγει, γι' αυτό απολάμβανε τη λειτουργία. Έτσι είναι η ελπίδα μου. Έτσι είναι, ακριβώς. Λοιπόν, Παπα Χρήστο μου, θέλω να μου πεις εσύ πώς είσαι γενικότερα, εκτός από το ταξίδι σου αυτό που έχεις κάνει, πώς είσαι, είσαι καλά, πώς βλέπεις την κατάσταση. Αυτόν τον καιρό, ελπίδα, έχει πέσει τώρα που άνοιξα τα σπίτια μας και μπορούμε να βγαίνουν έξω, ελεύθερα. Έχει έρθει πάρα πολλοί κόσμος. Το χαίρομαι από την καρδιά. Λυπάμαι που δεν μπορώ να τους έχω πολλή ώρα. αλλά έχει πέσει πάρα πολύ σκόπος. Είμαι στην ενορία από Παρασκευή μεσημέρι μέχρι Κυριακή μεσημέρι και τους περιμένω εκεί. Η ενορία μου είναι η Σαρακίνα και το τεράκι του βράδυ μαζί Άγιος Χαράλαμος. Ζω συνθήκες υπέροχες και πανέμορφες με τον κόσμο. Πραγματικά όμως, έτσι με γεμίζει χαρά και ομορφιά όλο αυτό. Ξαναβρισκόμαστε με παλιούς φίλους και βρισκόμαστε με πολλούς καινούριους, κάποιοι καινούριους φίλους. Και είναι ωραίο πράγμα να κάνεις φίλους. Έτσι, είναι πολύ ωραίο πράγμα και
Το ξαναλέω ότι και εμείς λαμβάνουμε καθημερινά τηλέφωνα από διάφορους τηλεθεατές, από, όχι μόνο από την Κύπρο μπορώ να σας πω, γενικότερα από όλο τον κόσμο που μας παρακολουθεί δορυφορικά και παγκόσμια, και ζητάνε τον Παπαχρήστο. Θέλω τον Παπαχρήστο. Ο Παπαχρήστος, ναι, δεν τους αρκεί αυτό το δεκάλεπτο, το τέταρτο που έχουμε κάθε Τετάρτη. Βεβαίως, άμα είσαι με τον Παπαχρήστο τώρα και να σου πειλάει, σου αρκεί ένα τέταρτο. Δεν σου αρκεί, βεβαίως. Θέλουν όλοι να συνομιλήσουν μαζί σας και τους δίνουμε το τηλέφωνό σας, βεβαίως, όπως εσείς μας έχετε πει. Απλά σας το λέω κάθε φορά για να δείτε πώς σας αγαπάει ο κόσμος. Ελπίδα μου. Είναι ωραίο να δίνεις την καρδιά σου στον κόσμο και να την παίρνεις γεμάτη πίσω από αγάπη. Και εγώ αυτό νιώθω. Δίνω λίγο την καρδούλα μου και την παίρνω πίσω γεμάτη από ομορφιές αγάπης. Η αγάπη που θα σώσει τον κόσμο. Η αγάπη, ας κάνουμε, να κάνουμε όλη μια επανάσταση αγάπης, χαράς και τρέλας. Επανάσταση. Σκεφτόμαστε και σκεφτόμαστε τώρα συνωμοσίες, μαυρίλες, κακά μέσα μου και εμείς με το καλό μας από μαυρίλα. Αγάπη μου, χαρά και τρέλα, ήρθε και καλοκαίρι. Ναι. Καλοκαίρι, είναι δυνατόν το καλοκαίρι στην Ελλάδα και στην Κύπρο που μας λούζει ο ήλιος και το φως από το πρωί μέχρι το βράδυ να είμαστε εμείς μουντρούχιδε και πουτσούφιδε. Άιντε, πάμε, χαρά, αγάπη, τρέλα. Το με θύμισα πολύ αυτό το άιντε. Παπαχρήστο μου, θέλω να σε ρωτήσω κάτι εγώ. Πόσες ώρες κοιμάσαι τη μέρα? Συνήθως φτάνω μέχρι να διαβάσω και τα μηνύματα και τα μάθω όσο μπορώ. Φτάνω 3 παρά 3 και 4 παρά, μπορεί και 4 και το πρωί. Τι κοιμάσαι, 3 ώρες? Μετά να κάνω λίγο την προσευχή μου και όταν έχω λειτουργία στις 6, όταν δεν έχω λειτουργία στις 7 και κάτι θα έχω σηκωθεί από το κρεβάτι. Τι να πω. Και από ό,τι βλέπεις την τρέλα δεν σταματάω, δεν μου λείπει. Ναι, αυτό λέω. Και αυτό πρόσεξα, το ύπνο, γι' αυτό ήθελα να το ρωτήσω. Ο ύπνος δεν το χρειαζόμαστε πολύ το ύπνο. Ο ύπνος δεν είναι πολύ. Χρειάζεται πολύ ο ύπνος. Για να προλάβουμε να ζήσουμε μόνο πολύ. Όσο περισσότερο κοιμόμαστε, τόσο λιγότερο θα ζήσουμε. Εγώ δεν τον έχω συνηθίσει το να μην κοιμάμαι πολύ. Και τι ωραίο χαμόγελο που έχετε, και όμως δεν κοιμάστε κιόλας. Δηλαδή αυτό που το πας. Απόψε έφτασα 3,5 ώρα το βράδυ. Μάλιστα. 3,5 έδειχνε το ρολόι μου εκεί την ώρα. Μάλιστα. Παπαχρήστο μου, σας αγαπάμε πάρα πολύ. Σας αγαπάμε. Κι εγώ, μωρέ, κι εγώ και παίρνουν αρκετοί από την Κύπρο και το χαίρομαι και μου μιλάνε και με αυτό το ιδιαίτερο τρόπο και τρελαίνομαι. Όταν παίρνουν Κύπροι και μου μιλάνε κυπριακά, τρελαίνομαι. Και σιγά σιγά θα τα μάθω και θα τα μιλάω και εγώ και θα τους μπερδεύω ότι είναι Κύπριο. Έτσι, θα μάθετε και τα κυπριακά. Έμαθα σας. Εγώ έμαθα σας μια λέξη, θυμάστε? Αγαπώ σας. Αγαπώ σας και φιλώ σας. Φιλούθκια. Το φιλούθκια, ναι, και το φιλούθκια μου άρεσε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για ακόμη μια Τετάρτη που μας χαρίσατε το χαμόγελό σας, την καρδιά σας. Εγώ έτσι την ξέρω τη ζωή, έτσι τον ξέρω τον Χριστό, έτσι την ξέρω την Εκκλησία. Να μην δικάζει και καταδικάζει τους ανθρώπους, αλλά να αγκαλιάζει τους ανθρώπους. Αυτό ακριβώς. Δεύτε προς με πάντες, λέει ο Χριστός, ελάτε σε μένα όλοι και εγώ αναπαύσω ημάς. Τι σημαίνει αναπαύσω, μωρέ? Θα σας ξεκουράσω, θα σας γαλινέψω, θα σας γεμίσω ομορφιές.
Και η αγάπη του Θεού έξω βγάζει το φόβο. Φοβάστε μωρέ, μην ακούτε και μην διαβάζετε αυτά που μας γεμίζουν φόβο. Έλεγε ο κύριο Παΐσιος ότι εάν λέει κάτι διαβάσεις ή ακούσεις, κήρυγμα, ομιλία, οτιδήποτε, και σε γεμίζει μέσα σου φόβο και άγχος και πανικό και μαυρίλα, να το αφήνεις αμέσως, είναι του διαβόλου. Και ας το έχει γράψει, ας το έχει πει δεσπότης, παπάς, θεολόγος, χριστιανός. Όποιος και το έχει πει, ό,τι μας γεμίζει φόβο και άγχος και πανικό, αφήστε το στην άκρη. Σωστό. Αφήστε το, μην το διαβάζετε. Ναι, ακριβώς. Ό,τι μας γεμίζει χαρά και αγάπη και ομορφιές, είναι από τον Θεό, της χαράς, της αγάπης, της αισιοδοξίας, της ελπίδας. Ελπίδα θέλει. Ελπίδα θέλει. Και επειδή εσύ είσαι και ελπίδα, να μας τη χαρίζεις κάθε μέρα. Προσπαθώ κάθε μέρα να το κάνω αυτό, πραγματικά. Να μην χάνει κανείς την ελπίδα του. Εδώ είμαι. Και το κάνεις πάρα πολύ καλά. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ από καρδιά. Σας αγαπάμε. Η Κύπρος σας αγαπάει. Να είστε καλά. Και σας αγαπάει και η Κύπρος. Αγαπάω την Κύπρο. αγαπώ σε Κύπρος. Σας αγαπάμε. Γεια σου, Παπαχρήστο μας. Γεια σου. Πόσο χαίρομαι πραγματικά. Η χαρά μου είναι μεγάλη. Φαίνεται άλλωστε κάθε Τετάρτη που έχω αυτή την καλημέρα. Αυτή την καλημέρα. Αυτόν τον άνθρωπο. Είναι τιμή μας λοιπόν που τον έχουμε μαζί μας κάθε Τετάρτη. Πόσο μας φτιάχνει τη διάθεση. Και να σας πω την αλήθεια, σήμερα ξύπνησα και κάπως, δηλαδή κάπως, είναι ανθρώπινο αυτό. Να μην ξυπνήσεις έτσι με όλη τη διάθεση και την όρεξη, νομίζω είναι ανθρώπινο. Τι χρειάζεται? Χρειάζεται ένα χαμόγελο από έναν άνθρωπο και μόνο. Ένα χαμόγελο, μια αγκαλιά, μια καλή κουβέντα. Και αμέσως όλα φτιάχνουν. Και αυτό έγινε αυτή τη στιγμή με τον Παπαχρήστο μας. Λοιπόν, πάμε σε ένα...